Κύριε Σαργκάνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς. Ωραία, ωραία. Περιμένετε, υποθέτω, όπως όλοι μας, το απόψινό ντέρμπι, έτσι? Ναι, είναι κάτι ξεχωριστό. Έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες και βεβαίως με δεδομένη αυτή τη χρονική συγκυρία που είμαστε μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από καλά αποτελέσματα? Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, μάλλον στο ντέρμπι. Ναι, για την κατάσταση των δύο ομάδων, πώς την βλέπετε? Για την κατάσταση των δύο ομάδων, μην ξεχνάμε ότι πέφτει μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Manchester United. Λέγαμε ότι όχι απλώς είναι το μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είχε καμία τύχη ο Παναθηναϊκός. Μας διέψευσε για ακόμα μία φορά αυτά σας που λέγεται ντέρμπι. Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Πιο χαμηλά την μπάλα, γιατί τα ντέρμπι έχουν μία ιδιαιτερότητα που παίζει ιστορία, παίζει το πάθος, παίζουν πολλά πράγματα. Και νομίζω, κύριε Σαργκάνη, ότι και από πλευράς Ολυμπιακού σε σχέση με πέρυσι έχουν χαμηλώσει οι τόνοι, είναι πιο κάτω η μπάλα φέτος. Ναι, είναι λογικό, αλλά όπως είδα και τον Μίτσελ και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, μετά το μάτς με τη Γιουβέντους συζητάγανε το μάτς της Κυριακής. Ναι. Δεν πανηγυρίσανε τόσο την νίκη του Ολυμπιακού, γιατί έχουν το μυαλό τους για το ντέρμπι της Κυριακής, γιατί επί σειρά ετών αυτό το βλέπαμε, ότι ό,τι και στραβό να γινόταν στην ομάδα, όταν κέρδιζες τον αντίπαλο, δηλαδή Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, όλα ήταν μέλι γάλα έπειτα. Βεβαίως, έτσι είναι η κατάσταση. Και πιστεύετε ότι μία επικράτηση της μίας επί της άλλης ομάδας, τι θα φέρει, τι αλλαγές θα φέρει στη μία και στην άλλη, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό? Δεν νομίζω να φέρει ουσιαστική αλλαγή. Το μόνο που είναι για το γόητρο, αλλά και από την άλλη μεριά για τη βαθμολογική θέση. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι 6 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός 3. Και οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός χρειάζεται για να μην απομακρυνθεί από την κορφή, αλλά και το αντίθετο. Όλοι θέλουν την νίκη για τους δικούς τους λόγους. Πάντως θεωρώ ότι ίσως ένα καλό αποτέλεσμα για μία από τις δύο ομάδες, νομίζω ότι θα τους ανεβάσει κυρίως στο εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή στο πρωτάθλημα, που δεν έχουν ξεκινήσει τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είναι μεν πάει πολύ καλά στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα κάπου, ξέρετε, μία πάνω μία κάτω, αλλά και από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα περσινά στάνταρ πιάσει. Ναι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει ρίξει το βάρος στην Ευρώπη. Γιατί κατά ψέματα, εδώ που τα λέμε, η αγωνία η μεγάλη των φιλάθλων αλλά και των παραγόντων είναι το πώς θα μπορέσουν να περάσουν στις 16. Ναι. Γιατί εντάξει, ένα πρωτάθλημα ακόμα είναι ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό νομίζω όσο το να προχωρήσει στην Ευρώπη. Τώρα τι να πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτός τα προβλήματά του. Όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Πού τα εντοπίζετε, κύριε Σαργκάνη, τα περισσότερα προβλήματα του Ολυμπιακού? Το πρόβλημα του Ολυμπιακού πιστεύω ότι είναι στην επικοινωνία. Επικοινωνία. Ναι. Γιατί όπως είδαμε και με τη Μάλμε και με τον Εργοτέλη, αλλά και προχθές με τη Γιουβέντους, εκεί η αμυντική λειτουργία και η επικοινωνία των παιχτών δεν λειτουργεί καλά. Γιατί και με τη Μάλμε θυμόμαστε ότι δώρο τους κάναν τον γκολ. Πάλι στον Εργοτέλη παρουσιάστηκαν 2-3 ευκαιρίες στην ομάδα του Εργοτέλη, που ήταν καθαρά επικοινωνιακό και τίποτα άλλο πιστεύω. Όπως και προχθές με τη Γιουβέντους, κάνα δυο φάσεις που δημιουργηθήκαν γιατί δεν είχαν καλή συνεννόηση η αμυντική γραμμή. Συν του τερματοφύλακα. Θα σας ρωτήσω σε λίγο για τον Ρομπέρτο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, τις αδυναμίες που τις εντοπίζετε κυρίως, του φετινού Παναθηναϊκού?
Πιστεύω στον επιθετικό τομέα. Από τη στιγμή που λείπει ο Μπεκ, εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο το γκολ του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής θα τοποθετηθεί από εκεί και πέρα, θα δει πού μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι και ανάλογα θα πράξει. Πού πιστεύετε ότι θα δοθεί η σημερινή μάχη? Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Τζενάρο Κατούζο, ο προπονητής του Όφη, στο Γκολ, που λέει ότι κατά την άποψή του θα δοθεί το κυρίως βάρος στη μεσαία γραμμή. Σε ποιες θέσεις έτσι πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσέξουν οι δύο αντίπαλοι? Αυτό είναι η μεσαία γραμμή. Είναι όλη η ομάδα. Η μεσαία γραμμή είναι αυτή που θα βοηθήσει την άμυνα. Η μεσαία γραμμή είναι αυτή που θα βοηθήσει την επίθεση. Σίγουρα στη μεσαία γραμμή. Αλλά πιστεύω όποιος είναι πιο ήρεμος και αυτός που παίξει, που θα ζητήσει περισσότερο το παιχνίδι, αυτός θα είναι πιο κοντά στη νίκη. Αυτή η έντονη επιθυμία των ανθρώπων του Ολυμπιακού που είπατε και πριν από λίγο, που μοιάζει να θέλουν την νίκη σε αυτό το παιχνίδι περισσότερο και από τις ευρωπαϊκές νίκες, μήπως γυρίσει μπούμεραν, κύριε Σεργκάνη? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι θα γυρίσει μπούμεραν. Το Καραϊσκάκι παραμένει να είναι μια πολύ μεγάλη έδρα, όχι μόνο για το εθνικό μας πρωτάθλημα αλλά και για την Ευρώπη, όπως βλέπετε. Από εκεί και πέρα νομίζω όταν είναι ένα Καραϊσκάκι, είναι ο 12ος παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Ολυμπιακός, πιστεύω αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα παίζοντας το Καραϊσκάκι. Ίσα ίσα είναι ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να δείξει κάθε μία τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω πάντως, ο Παναθηναϊκός φαντάζει άτυχος υπό την έννοια ότι θα βρει μπροστά του έναν τερματοφύλακα, τον Ρομπέρτο, που έρχεται από καταπληκτική εμφάνιση. Ναι, ο Ρομπέρτο διανύει μια πολύ μεγάλη χρονιά, γιατί τουλάχιστον όλα τα παιχνίδια του είναι πολύ καλός. Λέω και πάλι ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τερματοφύλακας είναι το επικοινωνιακό με την άμυνά του. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αρκετά λάθη, τα οποία εκεί το εντοπίζω εγώ, δεν εντοπίζω τίποτα άλλο, και από εκεί και πέρα με την ικανότητά του αλλά και με λίγο τύχη έχει αποσοβήσει σίγουρα γκολ, μπορώ να πω. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό, επειδή έχετε κάνει, ξέρετε καλύτερα από τον καθένα αυτή τη θέση, πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η επικοινωνία με τους αμυντικούς, τερματοφύλακα και αμυντικών? Αυτό είναι θέμα προπονητού και προπονητή τερματοφυλάκων. Ναι. Δεν είναι μονομένα, δεν είναι να πάρεις το Ρομπέρτο και να του πεις θέλεις κάτι, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Είναι να βρεθούν όλοι και να τοποθετηθούν μέσα στο γήπεδο, να βρουν το κώδικα πώς μπορούν να επικοινωνούν. Γιατί ξέρω κι εγώ, ο ένας είναι Ισπανός, ο άλλος είναι... Ξέρω και εγώ, κάπως εκεί πέρα μπερδεύεται το πράγμα. Και επειδή σε τέτοια ντέρμπι πολλές φορές κρίνονται μάλλον αυτά τα παιχνίδια από την απόδοση των τερματοφυλάκων, για τον άλλο τερματοφύλακα, για τον στυλ του Παναθηναϊκού, τι άποψη έχετε διαμορφώσει που αναμένεται να ξεκινήσει? Είναι ένα νέο παιδί, φιλόδοξο, ήρθε από β' κατηγορία της Αγγλίας. Δεν έχει τώρα καμία σχέση με τον Ρομπέρτο, αλλά το πώς θα εξελιχθεί είναι στο χέρι το δικό του και στην ικανότητα που διαθέτει. Και νομίζω ότι τέτοια παιχνίδια, μια καλή απόδοση σε τέτοια παιχνίδια είναι ό,τι το καλύτερο. Ναι, ναι, πράγματι. Πράγματι, αυτά τα παιχνίδια βγάζουν ήρωες. Ποιοι έτσι ποδοσφαιριστές, κύριε Σεργκάνη, σας έχουν κάνει εντύπωση από αυτούς που έχουν έρθει φέτος και από τη μία και από την άλλη ομάδα? Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχετε ξεχωρίσει? Όχι, δεν έχουν σταθερή απόδοση. Και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσω κανέναν. Εκτός το Ρομπέρτο δεν έχω να ξεχωρίσω κανέναν. Γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι, ναι, βλέπω άλλη αγωνιστική συμπεριφορά. Δεν έχουν ακόμα σταθεροποιήσει την απόδοσή τους? Δεν έχουν σταθεροποιήσει την απόδοσή τους σίγουρα. Και καταλαβαίνεις όταν αλλάζουν 16 παίκτες μέσα σε μια χρονιά...
Δεν είναι εύκολο να το μοντάρεις αυτό. Μάλιστα. Ο Γιάννης Αναστασίου, πώς τον βλέπετε φέτος? Έτσι κάποιες επιλογές του έχουν κατακριθεί, θα λέγαμε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Αναστασίου είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός προπονητής. Μην βλέπεις, άλλο το ρόστερ του Ολυμπιακού, άλλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Mm. Ο Αναστασίου έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή το δικό του το ρόστερ, το οποίο, εντάξει, δεν είναι νομίζω το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό αγωνίζεται πάνω σε αυτό που έχει, αλλά αυτό που βλέπω εγώ από τον Παναθηναϊκό και τους δίνω συγχαρητήρια είναι ότι έχουν ένα στόχο. Μου θυμίζει την Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, ότι πάνε να ρίξουν το budget, πάνε να μαζέψουν τα έξοδα. Το άνοιγμα που είχε ο Παναθηναϊκός των 25 τόσο εκατομμυρίων, τη φετινή χρονιά είναι τα 15. Ναι. Αυτό είναι ένα στόχος που να μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα. Εάν τυχόν αυξάνεται το χρέος του Παναθηναϊκού και παίρνει παίχτες, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις δικές του. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ότι είναι, βλέπω επάνω σε αυτό το κομμάτι άνισο τον αγώνα. Ναι, αναμφίβολα οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές των δύο ομάδων. Το θέμα είναι η σύγκριση που γίνεται σε σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του τα περσινά πάτησε ο Παναθηναϊκός, κύριε Σαργκάνη. Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά αν θυμόσαστε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι βγήκε πρωταθλητής στο δεύτερο γύρο. Ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο, ναι. Και με τη φόρα που είχε πάρει πήρε και το κύπελο και έβαλε ένα τίτλο στο σακούλι μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και σας λέω και πάλι, με τι πολεμάει ο ένας και με τι πολεμάει ο άλλος. Μάλιστα. Πάντως, αναμφίβολα το αποτέλεσμα του σημερινού ντέρμπι θα παίξει σημαντικό ρόλο και για τους δύο. Και ναι, για τους δύο. Σίγουρα και για την ψυχολογία και για το πρεστίζ και για τον κόσμο. Και αυτό όμως που έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσέξουν είναι μην φτάσουν στα άκρα. Και ένα ντέρμπι, ξέρει, σε εγκυμονή κινδύνου σε κάτι τέτοια πράγματα. Βεβαίως. Να ευχηθούμε πρωτίστως. Αλλά τουλάχιστον οι αθλητές έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι ξέρουν το ρόλο τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι γίνεται, γίνεται εκτός. Να ευχηθούμε λοιπόν τα λόγια σας να πιάσουν τόπο. Κύριε Σαργκάνη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Γεια χαρά.